never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you I'm wired up, I don't want you. It's time for you to go. Είμαστε εδώ πέρα στο αυτοκίνητο και αφού ήπιαμε το καφεδάκι μας, δροσιστήκαμε. Είδατε τι ωραία μέρη που έχουμε εδώ εμείς στην Καβάλα. Στα σφαγεία που λέτε, στο κύμα, είναι φανταστικά. Έχει τέλειο καφέ και ωραία πιάτα. Να φας το breakfast του, να φας και λουκουμάδες, να φας και τις κρέπες, ό,τι θες. Πάμε να πάρουμε την κολλητούλα, να πάμε στα τζάμπο. Εξοπλισμό, τόνκ, λοιπόν. Πάμε να πάρουμε κάποια πραγματάκια για την παραλία, ουσιαστικά, και θα δούμε. Πάλι καλά που έχει condition, κλίμα, γιατί δεν την παλεύω. Και τελειώσαμε από τα τζάμπο. Έχω να σου πω ότι έχω φάει την τρελή ξενέρα, γιατί εγώ πήγα για καρέκλα, για την καρέκλα πήγα. Θα τα ξαναλέμε και δεν είχε λέει καρέκλα παραλία. Τι να πω, τέλος πάντων, παρόλα αυτά τα συνδυάσαμε και για βολτούλα και αρχίζουμε εδώ πέρα μέσα στα μάξι να κυγιόμαστε, να φλεγόμαστε. Εδώ θα το κάνουμε το τζάμπο. Εδώ θα πάμε να βρούμε ένα σκερό μέρος. Ναι, καλύτερα. Άντε καλά. Και σταματήσαμε εδώ πέρα στο σκερό μέρος για να σας κάνουμε ένα τζάμπο. Φιλενάδα, άρχισε. Τι πήρες για την Ιωαννίτσα? Λοιπόν, πήρα ένα... μία σανίδα. Όχι, όχι. Είναι για να μαζεύει τα παιχνίδια του παιδί. Α, αποθηκευτικό χώρος. Αποθηκευτικό χώρο. Ναι, ναι, ναι. Της πήρα ένα σετ με διάφορα είδη για μωρό, για τον νινί της, γιατί έχουμε νινί, έχω γίνει γιαγιά. Έτσι, έτσι, έτσι. Νεότατη, νεότατη, αλλά έγινε γιαγιά. Λοιπόν, πήραμε μία ψάτα για τη θάλασσα. Αμέ. Εγώ να ευκρινίσω ότι πήγα για καρέκλα, καρέκλα δεν πήρα. Πήραμε ένα καπελάκι για το παιδί που δεν ξέρω αν το χωράει, γιατί το κεφαλάκι είναι ελαφρώς, μεγαλούτσικο. Τα παραμυθάκια του, γιατί είναι και... Α, περιμένετε. Τα παραμυθάκια εδώ, επειδή είναι και της λογοτεχνίας. Της ελληνικής λογοτεχνίας βλέπω το παιδί. Βεβαίως, και της ξένης, όλα τα διαβάζει το παιδί. Τι είναι τα κατσικάκια και 7 νάνοι? Είναι ο Λίκος και τα 7 κατσικάκια, όπως βλέπω εδώ, και η Χιονάτη και η 7 νάνοι. Έτσι. Λοιπόν, ένα τετράδιο για τη μανούλα να σημειώνει. Είναι και πολύ ωραίο, είναι φλωρά. Δείτε λίγο το μαγιό. Σούπερ σεξι μάμα, χαμός θα γίνει, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω με στυλό, στυλό Faber Castell. Ωχ, τι λες τώρα. Γιατί το Faber Castell έχει διαφορετικό μελάνι, αυτό τι είναι? Αυτό είναι καλυπτικά για τις μπρίζες. Για τις μπρίζες. Γιατί έχουμε μωρό μικρό, πάει χώνει τα χέρια της εκεί, να μην σηκώνουν τα μαλάκια όρθια, δεν θα είναι. Αν μπορείς, στο βιντεάκι να μου βγάλεις και την πανάδα εδώ. Λοιπόν, και έχουμε ωραιότατη σαμπρελίτσα για τη θάλασσα, για το παιδάκι μου. Αυτό είναι από αυτό που ρίχνεις. Που βάζεις στην άμμο και νεράκι και γυρνάει σαν μήλος. Ναι, ναι, ναι.
Να και κανένα δυο πραγματάκια έτσι να κάνουμε σχεδιάκια στη θάλασσα, γιατί εμείς την άμμο παίζουμε. Έτσι. Έχουμε μια τρέλα με την Πέπα, το κουκουνάκι. Και τον αδερφό του, τον Τζόρτζ. Πήραμε ένα φαγητοδοχείο. Φαγητοδοχείο τώρα, άλλο level έτσι. Για να βάζουμε μέσα τα φαγητά μας, όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, στο παιδό του, οπουδήποτε. Έτσι. Είναι και ο Τζόρτζ. Και τέλος και αυτή τη σακούλα, γιατί δεν είμαστε και τίποτα βλάχοι, βάζουμε μέσα. Βάζουμε μέσα τα πράγματα που θέλουμε. Γεια σου και σε σένα! Που θέλουμε να βάλουμε να πάρουμε στη θάλασσα μαζί μας, να μην τα έχουμε στις σακούλες. Τώρα τι τώρα, σαν τους γύφτους. Αυτά από μένα. Ωραία, πήρε και η ουρανία. Η ουρανία όμως πήγε για την καρέκλα. Εγώ πάντα για τα κατα... Ναι. Και τώρα έμεινα εγώ και τα κάθομαι πάλι στην άμμο. Εν τω μεταξύ, ποιος εγώ, που ήμουν πάντα της οργανωμένης παραλίας. Αλλά εδώ πέρα. Κάθε φορά που πάμε, εμείς εδώ πέρα, πώς θα σου το πω ρε παιδί μου, εκκληματιζόμαστε με την παρέα και δεν θα κάτσω τώρα εγώ να το κάνω και πολύ θέμα. Οπότε, επειδή πάντα έψαχνα να πάρω και κάποιον εξοπλισμό, θέλω να πάω να πάρω, να αρχίσω με την καρέκλα και βλέπουμε. Λοιπόν, και θα πάμε λέει στο Σκλαβενίτη να πάρουμε την καρέκλα, κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά θα πάρουμε πρώτα γιατί κορακιάσαμε. Και καφέ. Και να πάμε να δείξουμε λίγο και τα δικά μας. Και μια που τα λες πάρα πολύ. Ναι, θα πεις και τα δικά μας. Δεν πειράζει, θα το πούμε και το άλλο το πραγματάκι. Συγγνώμη, οι άνθρωποι τέτοιο δεν φοράνε. Τι να φοράνε. Από πάνω. Τι τρέπεσαι, μωρί, και εγώ έχω πάρει βρακιά από τον τζάπο, δηλαδή έλεγε. Έχει ένα υπέροχο σοτσάκι. Ναι, και την ουρανία. Ναι. Ωραία. Έχουμε τα παγάκια, διότι πολύ ζέστη φιλενάδα και δεν αντέχουμε πολλά. Για τη φραπεδάρα μας. Νάτι και η ουρανία που θέλει να γράψει τις σημειώσεις της. Ποιον αγαπάει, με ποιον έχει να βγει, τι έχει να κάνει. Μαμά, μην ακούσει. Θα ήθελα, είναι μυστικά δικά μας. Αυτό είναι ένα χαζό πράγμα που πήρε η Μαρίτσα. Ναι, ρε παιδιά, η διχάλα για να κάτσει στο τέτοιο. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε εδώ πέρα σε τι νύχι μου έσπασε, σε τι δάχτυλο μου έσπασε χθες μαζί ήμασταν. Πήγα να την άξω το παντοφλέ και μου έφυγε το νύχι. Στυλό και για την ουρανίτσα, όχι Faber Castell, είναι πλάσμια. Λοιπόν, να το και το μπολάκι για το γάλα δημητριακό. Δημητριακό στο πρωί. Έτσι. Καλή σου όρεξη, γιατί πρωί ξεκινάμε πάντα παίρνοντας ενέργεια για να είμαστε δυνατοί όλη τη μέρα. Και έχουμε την τρόμπα της Μαρίτσας, θα φουσκώσουμε τη Μαρίτσα λίγο. Κάνει την τρόμπα και τι θα φουσκώσουμε τη Μαρίτσα λίγο ακόμα, λέει! Μέχρι που θα κάνει μπομ. Βγάλε την τρόμπα σου και φούσκωσε το στρώμα. Γιατί έχουμε το στρώμα, έχουμε έρθει από 17 Ιουλίου ήρθε η Μαρίτσα στην Καβάλα, αλλά εμείς στρώμα δεν είδαμε. Καλά, πάμε στο τζάμπα να πάμε το ρίχνο. Το στρώμα. Ένα μπολάκι είναι και τα... Ένα ακόμα μπολ είναι με τα αρχαϊκά σύμβολα. Εδώ. Είναι ιερογλυφική το... Λοιπόν, είναι αυτό το σύμβολο. Αυτά τα σύμβολα που είχαν μέσα στο δίσκο της Φεστού. Φέτος τα μάθαμε. Το μάθαμε. Να είναι καλά ο Γιώργος που πάει στο σχολείο και έμαθε και η Μαρίτσα λίγο ιστορία. Γιατί... Αλλιώς. Την οποία αυτή τη γραφή δεν την μπορούσαν να την καταλάβουν και ήταν η γραφική Α και Β. Μ' ακούει κανείς? Ναι. Αυτή τέλος πάντων. Κάτι άλλο έχουμε. Όχι. Τελειώσαμε. Ναι. Τίποτα άλλο δεν πήρα. Εγώ μόνο αυτά πήρα. Εγώ και την καρέκλα πήγα, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε νερό, καφέ, όλα. Φεύγουμε. Γεια σας ξανά, όπως σας έδειξα στο προηγούμενο πλάνο, έφτιαξα το ριγκατόνι αλλά κρέμ σήμερα, γιατί χθες έπεσε πολύ λαχανικό με τα φασολάκια και προχθές πάλι φάγαμε ομελέτα με χωριάτικη, οπότε λέω κάτσε τώρα λίγο να λαδώσω λίγο το εντεράκι. Λοιπόν, όπως βλέπεις είμαι στο σπίτι, έχω κάνει μπάνιο, αλλά παρόλα αυτά ο υδρότας τρέχει σαν τρέχει το νερό, το ποτάμι το καλό, και που λες δεν βρήκα καρέκλα. Παιδιά, δηλαδή πήγα και στο Σκλαβενίτη. Δεν είχε καρέκλα. Τις έχουν πάρει όλες. Δεν ξέρω τώρα τι φάση. Ούτε ξαπλώστρα, ούτε τραπεζάκι. Μόνο η καρέκλα του γύφτου η άσπρη. Τι να το κάνω αυτό, πού να το κουβαλέσω, πού να χωρίσουμε στα μάξι. Φιλενάδα, δεν είχε καρέκλα. Τέλος πάντων, εγώ γενικά είμαι της ξαπλώστρας. Δεν μπορώ το χύμα κάτω. Για την παρέα πάω. Αλλά δεν μπορώ να κάτσω. Έχω πρόβλημα με τη μέση μου, φιλενάδα, και δεν μπορώ να κάτσω
κάτω. Ή θα πρέπει να κάτσω κάτω και να έχω τη μέση μου στο προστίχο μεριά. Ιδίως εδώ πέρα στην Καλαμίτσα που εδώ και 2 χρόνια δεν ξέρω τι κατά συμβαίνει. Δεν έχει ούτε ξαπλώστρα ούτε καρέκλα την άσπρη. Μόνο μου έχει αφήσει ο Δήμος τις παλιές, τις ομπρέλες, τις ψάθινες. Αχ! Τέλος πάντων, οπότε μπήκα στην διαδικασία να ψάξω να βρω εξοπλισμό, να κάθομαι. Αν και να σου πω την αλήθεια, ο άντρας μου καιρό μου έλεγε πάμε να πάρουμε καρεκλίτσες, ξαπλωστρίτσες, μπρελίτσα για να πηγαίνουμε και εκτός οργανωμένες παραλίες. Τέλος πάντων, όλα έχουν μία αρχή, ήρθε φαίνεται και η σειρά μου, πάντως καρέκλα εδώ στην Καβάλα δεν. Μου θα το πάρω από την Αθήνα του χρόνου και θα είμαι πιο οργανωμένη. Τώρα αν σκάσει καμιά καρέκλα μπροστά μου και τη δω, θα την πάρω. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σου πω. Να σε ενημερώσω, περιμένω να γίνει το φαΐ, να φάμε και να πάμε για μπανάκι. Γεια σας ξανά από ένα πανέμορφο μέρος που είχατε δει στο vlog το 1. Είμαστε στο κεφαλάρι της δράμας, στην ταβέρνα Πόταμος. Ανοίγω λοιπόν την κάμερα μετά από τόσες μέρες, γιατί πολύ απλά μεσολάβησαν και οι φωτιές και δεν είχα καθόλου όρεξη και καθόλου διάθεση να τραβήξω και να σας κάνω κάποιο vlog. Οπότε νομίζω όχι τώρα που πέρασε όλο αυτό, σίγουρα υπάρχει μεγάλος πόνος, αλλά καταλαβαίνω, αλλά λίγο έτσι να ξεφύγουμε λίγο από την μαυρίλα. Είπα και εγώ να συνεχίσω την ροή του προγράμματος και τη ροή των διακοπών. Οπότε, είναι 15 Αύγουστος, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στις Μαρίες, γιορτάζω και εγώ, γιορτάζει και ο άντρας μου, χρόνια πολλά στους Παναγιώτητες, Παναγιώτα, Δέσποινα, Παρθένα, Παρθενόπη, όλα τα καλά. Οπότε ήρθαμε εδώ πέρα να φάμε και απολαύστε το τοπίο. Με το φαγητό και πάμε τώρα για μπανάρα, πιτσομπαράρα στην Ηρακλίτσα.
επόμενη μέρα εδώ πέρα με βρίσκεται μοντάροντας το βίντεο που εσείς τώρα θα έχετε δει εδώ πέρα στα πλάνα. Εν τω μεταξύ πετάνε αεροπλάνα και αρχίζω και φοβούμαι. Ειλικρινά δηλαδή από το πρωί. Δεν ξέρω, η Παναγιά να βάλει το χέρι τους. Όπως καταλαβαίνετε το vlog τελειώνει κάπου εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και το παρακολουθήσατε και το τρίτο vlog εδώ πέρα στην Καβάλα και δράμα και Ηρακλίτσα. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθείτε και στα social media και να χτυπάτε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για το πότε η Μπέλα Μέρη ανεβάζει καινούριο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, δεν ξέρω βέβαια αν θα είναι στην Καβάλα ή θα με δείτε κατευθείαν στην Αθήνα, ανάλογα τα κέφια. Οπότε λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά, να περνάτε super duper. Γεια σας!